Αποκάλυψη, έρευνα, γνώμη, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα έχει η Εχμή. Η εφημερίδα της Τολακαρνανίας που από το 1995 είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Εχμή, Εχμή TV, Εχμή Radio. Επιλέξτε την Εχμή για να προβληθείτε στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί η διαφήμιση είναι θέμα Εχμής. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η φετινή έκθεση τοπικών προϊόντων στο Μεσολόγγι που έχει γίνει πλέον θεσμός. Για τέταρτη χρονιά πάνω από 90 εκθέτες συμμετείχαν στη διοργάνωση η οποία έχει ως στόχο την προβολή των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Ωστόσο, αρκετοί ήταν και οι επαγγελματίες που έφτασαν από άλλα μέρη της χώρας όπως από τη Λέρο και την Πελοπόννησο. Οι ίδιοι μιλώντας στην κάμερα του Εχμή News δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από τη διοργάνωση όσο και από τη συμμετοχή του κόσμου. Όλοι οι επιχειρηματίες τόνισαν ότι η έκθεση πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί, αποκτώντας ακόμα και περιφερειακό χαρακτήρα καθώς είναι ένας καλός τρόπος προβολής των τοπικών αξιόλογων επιχειρηματικών προσπαθειών. Βρισκόμαστε στο τρίτο προϊονιτήριο Ηλίας. Εδώ παρουσιάζουμε τα ηλιακά προϊόντα, όπως είναι κρασί, διάφορα σαπούνια, σημαντικά. Είναι κοπτή, είναι ο ζετινός μπακλαβάς. Είναι όπως γινόταν στο Βυζάντιο, μαμίδαλο και μέλι και διάφορα μέλια που έχουμε εδώ και ρύθρες. Ο κόσμος την Πέμπτη Βρασιλή είχε συμμετοχή, είχε έρθει. Χθες λιγότερο ο κόσμος. Σήμερα ελπιστούμε να έχει πολύ κόσμο. Μα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε? Πρώτη φορά σαν επιμετήριο Ηλίας, όχι, είναι η τέταρτη φορά. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Γίνεται σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Εμείς πρώτη φορά έρχομαστε εδώ πέρα στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι η εταιρεία του κυρίου Κορδάτου, έχει τα πάντα σε ελιές, είναι στο Αγρίνιο, στο καινούριο. Εμείς εδώ προωθούμε την πάστα ελιάς, αλλά δεν υπάρχει ακόμα στο εμπόριο, είναι σαν προωθητική ενέργεια. Αυτή είναι πάστα ελιάς, πράσινη ελιά με αρωματικά φυτά, αυτή είναι καλαμόν με αρωματικά φυτά, πράσινη και καλαμόν σκέτη. Πώς την είδατε την έκθεση, έχετε ξανασυμμετάσχει? Όχι, πρώτη φορά είναι, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο γενικά. Είστε ικανοποιημένοι? Ναι, αρκετά. Αρκετά. Ο κόσμος έρχεται και παίρνει συνέχεια όπως και τώρα. Τα πρώτα αυγά που έχουμε στο λογείο, pop είναι γεγονός. Η παραγωγή, τη συνολική παραγωγή του φτάνει τα 500 γυλά, όλη τη μεθάδα στο μεσολογείο. Από όλου του τουρισμού στο μεσολογείο, που έχουμε συνεργαστεί για να βγάλουμε την παραγωγή και να την κάνουμε pop. Για να... Είστε ικανοποιημένοι από το προϊόν, υπάρχει ενδιαφέρον για το προϊόν αυτό, τώρα που είναι πιστοποιημένο πλέον? Είναι μεγαλύτερο μάλλον. Αυτομάτως παίρνει μεγαλύτερη αξία. Δηλαδή τι εννοούμε. Και έχει φτάσει τιμή του στην εξαγωγή να φτάνει τα 380 ευρώ το κιλό. Και εδώ φτάνει τα 180 ευρώ το κιλό. Αυτομάτως διπλασιάζεται η τιμή του. Και αυτό είναι ένα σύν για τους συνδυασμούς. Η κίνηση ήταν περίεργη. Δηλαδή εκεί που έλεπες κόσμο όλος μαζί, αυτομάτως χανόταν κιόλας. Ίσως να παίζει ρόλο και το ποδόσφαιρο και οι εργομοσίες και αυτά όλα μαζί και γι' αυτό. Σήμερα περιμένουμε περισσότερο κόσμο. Είμαστε η εταιρεία Delphi ΑΕ. Δραστηριοποιούμαστε από το 1994 στην ευρύτερη περιοχή. Παράγουμε τυρογομικά προϊόντα, φέτα και κεφαλογραβιέρα. Είναι η τέταρτη χρονιά που συμμετέχουμε στην έκθεση τομικών προϊόντων. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι σε συνδυασμό με την οργάνωση του Δήμου και τη συμμετοχή των υπόλοιπων επιχειρηματιών. Πιστεύουμε και του χρόνου να είναι ακόμη πιο μεγάλη συμμετοχή και η προσέλευση του κόσμου. Εκπροσωπείτε τον δεύτερο συνεταιρισμό Μεσολογγίου. Ναι. Τι που έχει έδρα την κατοχή. Ωραία. Τι προϊόντα έχετε εδώ? Ρίζια, με ρίζια ασχολούμαστε πρώτα. Έχουμε την μεταποίηση, καταγράφη, ξήραση και αποθήκευση και τα
τα μπουστανικά, καρπούζια, πεπόνια. Είμαστε συνεταιρισμός 15 μελών που ιδρύθηκε το 2009. Η έκθεση πώς σας φάνηκε, πώς είδατε την κίνηση στην έκθεση? Την έκθεση τη στηρίζουμε εδώ και 4 χρόνια. Είναι μια χαρά, φέρει κάποια πραγματάκια, πιστεύω σιγά σιγά θα διορθωθούμε. Είμαι ο Γιώργος Αϊφαντής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αϊφαντή. Μάλιστα. Ποια είναι η εταιρεία σας, τα προϊόντα σας, τι ακριβώς έχετε? Είμαστε μια καθιστοποιημένη μονάδα στον χώρο του κρέατος, από τον πρωτογενή τομέα της μονάδας εκτροφής, σφαγεία, επεξεργασία, κρεοπολία και τυχεία διανομής. Σε εξωτερικό κουντρική και ηλιανική. Μάλιστα, πού βρίσκεται η εταιρεία σας? Η εταιρεία βρίσκεται στη γέφυρα του Αχιολού, στο Αγρίνιο. Εδώ στην έκθεση είναι η πρώτη φορά που ερχόσαστε? Ναι, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε. Είναι πολύ καλά. Πώς σας φαίνεται, είστε ικανοποιημένος από την κίνηση? Ναι. Και γενικότερα από όλη αυτή τη διοργάνωση? Έχει αρκετή επισκεψιμότητα και η οργάνωση ήταν σε πολύ καλά επίπεδα, ναι. Θεωρείτε ότι είναι ένας καλός τρόπος προβολής των ντόπιων προϊόντων και επιχειρήσεων αυτή η έκθεση? Είναι μια καλή κίνηση, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι έτσι να προβληθούν και οι εταιρείες και να μπορούν να δείξουν τα προϊόντα τους σε μικρό χώρο, έτσι όλα μαζί. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και η φετινή χρονιά που είναι η τέταρτη σε συνεχεία, ήταν πάρα πολύ καλή, η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γενικά έχει μόνο θετικά, δεν έχουμε βρει κάτι αρνητικό. Θέλουμε να πούμε ότι θα πρέπει να καθιερωθεί και γενικά να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά, ώστε να αναδείξουμε και τα προϊόντα μας και την ποιότητά μας και γενικά αυτό που σημαίνουμε σε όλους. Ο άντρας μου είναι μελισσοκόμος και εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα προσπαθούμε να ασχοληθούμε πέρα από τη μελισσοκομεία και με τα άλλα προϊόντα που βγαίνουν από την Κυψέλη, την πρόπολη, το βασιλικό πολιτό, το κερί της μέλισσας και τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στις θεραπευτικές κραλιφές και στα φυσικά καλλιτικά. Φτιάχνονται όλα λοιπόν με κερί από τις Κυψέλες μας, με μέλι πρόπολη, βασιλικό πολιτό και εθερία έλαια. Έχουμε θεραπευτικές κραλιφές για κρυολόγημα, για έξιμα, για μυϊκούς πόνους. Υπάρχουν φυσικά καλλιτικά για τις γυναίκες όπως είναι η κρέμα προσώπου, λάμψη νυχτός, το φυσικό μπότοξ. Στην έκθεση πρώτη φορά συμμετέχετε? Ναι, είναι η πρώτη μας φορά. Είδαμε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο και τους αρέσουν, γιατί υπάρχει μια στροφή γενικότερα στον κόσμο. Γυρνάνε λίγο στα ελληνικά προϊόντα και στην ελληνική φύση, γιατί στα προϊόντα μας πέρα από αυτά χρησιμοποιούνται και βότανα τα οποία προέρχονται από την ελληνική γη. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει μέσα προέρχεται από την ελληνική φύση. Άρα, είναι ένας καλός τρόπος αυτή η έκθεση προώθησης, προβολής. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος έρχεται από κοντά, μπορεί να ενημερωθεί, μπορεί να τα δοκιμάσει τα προϊόντα, μπορεί να ρωτήσει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις θεραπευτικές τους ικανότητες και αξίες. Και από εκεί και πέρα μπορεί να τα βρει είτε από αυτό είτε από το ελληνικό μας κατάστημα. Είμαστε τοπικό κατάστημα στο Μεσολόγγι Πολιορκημένων 12. Έχουμε μπαχαρικά, βότανα, χύμα, όσπρια, ρύζια, αλεύρια, τυριά, λαντικά. Προσπαθούμε να δουλεύουμε με μάλλον όλες σε όλοι μέσα με παραγωγούς απευθείας στα όσπρια και όπου μπορούμε με ελληνικές επιχειρήσεις για τα προκλειστικότητα, δηλαδή ελληνικά προϊόντα. Μάλιστα. Εδώ στην έκθεση συμμετέχετε για πρώτη φορά? Συμμετέχουμε για πρώτη φορά, ναι. Πώς σας φάνηκε? Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και η επαφή με τον κόσμο. Εξηγήσαμε, μιλήσαμε για κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Έχουμε αμπελόνες στο θέρμο και ηνοποιείο. Έχουμε τα δικά μας αμπέλια, έχουμε 60 στρέμματα. Και ηνοποιείο, έχουμε το πέτρινο χωριό η ονομασία. Βγάζουμε κρασάκι σε μπουκάλι μικρό, 187 ml, 350 και σε ασκό, 5 και 10 λεπτά. Είναι καινούργια επιχείρηση ή είναι πολύ ωραίο? Δραζόμαστε γύρω στα 10 χρόνια στο θέρμο. Πώς βλέπετε την κίνηση γενικότερα, έχει... Είναι δύσκολο λόγω των ημερών, λόγω της κρίσης, αλλά το παλεύουμε. Οικογενειακή επιχείρηση. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Εδώ στην έκθεση πρώτη φορά συμμετέχετε? Είναι η πρώτη μας χρονιά στην έκθεση φέτος, ναι. Πώς την είδατε, είχε έτσι κίνηση? Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Υπήρχε κίνηση. Έδειξαν ενδιαφέρον για αυτό το προϊόν. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο και τους διοργανωτές. Δοκίμασαν τα κρασιά μας και ευελπιστούμε να
να έχουν προβληθεί, να υπάρχει προβολή. Ακριβώς. Αρκετά καλά και φέτος. Τουλάχιστον τα δικά μας προϊόντα, τα οποία είναι πρωτότυπα, έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους. Πάντα δηλαδή βρίσκουμε ανθρώπους που θα ενδιαφερθούν για αυτά, επειδή ακριβώς είναι καινοτόμο και μοναδικό στην Ελλάδα. Χρησιμοποιούμε και εκμεταλλευόμαστε την ιαματική λάσπη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας και έχουμε φτιάξει ένα μοναδικό στην Ελλάδα σε σαπούνι λεωλάδου μια ιαματική λάσπη. Έχει πολύ καλές ιδιότητες, κάνει πολύ καλό καθαρισμό στο πρόσωπο και στο σώμα. Και σχεδιάζουμε μελλοντικά και άλλα πρωτότυπα προϊόντα με βάση πάντα το πλούσιο αυτό υλικό που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, την ιαματική λάσπη. Έχει κίνηση έκθεση, ο κόσμος ενδιαφέρεται, είναι όμως λίγο κρατημένος βέβαια λόγω των οικονομικών συνθηκών στο οποίο βρισκόμαστε. Μιας καλός τρόπος για τη μικρή περιοχή μας, καλό είναι να γίνεται κάθε χρόνο. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια. Όλη την γάμα που κατοικεί ως επαγγελματικό χώρο. Είστε επιχείρηση στο Μισολόγγι? Ναι, Δήμος Μισολογγίου. Με έδρα από ιδιωτικό προσυνοχώρη είναι. Συμμετέχετε για πρώτη φορά ή έρχεστε κάθε χρόνο στην έκθεση? Για τέταρτη, κάθε χρόνο ερχόμαστε. Πώς την είδατε και φέτος την έκθεση? Εντάξει, καλή είναι, αλλά έχει περιθώρια βελτίωση αρκετά. Είναι ένας καλός τρόπος προβολής των επιχειρήσεων και των προϊόντων των τοπικών, θεωρείτε? Ναι. Καλός τρόπος είναι, γι' αυτό και ερχόμαστε. Απλώς πρέπει να εξελιχθεί η έκθεση. Γιατί είναι το ίδιο κοινό και τα ίδια εμείς εκθέτες. Θεωρείτε δηλαδή σε υποδομές πρέπει να εξελιχθεί? Και σε υποδομές, αλλά και σε αυτοί που συμμετέχουν σαν εκθέτες, να είναι και άλλες επιχειρήσεις, και να διαβρεθεί στο κοινό. Να είναι πιο γνωστή, να μην είναι υπόθεση του Μεσολογγίου και λίγο των. Να είναι τουλάχιστον για όλο τον ομό. Έχουμε ασφαλιστικό και μεσαιτικό γραφείο στο Μεσολόγγι και στο Νεοχώρι. Δουλεύουμε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον λόγο αυτό, καταφέρνουμε να έχουμε τις καλύτερες προσφορές με τις καλύτερες καλύψεις. Και πέραν από αυτό, δουλεύουμε όλους τους κλάδους. Ερχόμαστε, είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε εδώ πέρα στην έκθεση. Και έρχεται αρκετός κόσμος, βρίσκει ενδιαφέρον αυτό το κλάδο εδώ πέρα που εμείς του προτείνουμε και επίσης είμαστε το μοναδικό γραφείο που δίνουμε σε όλους τους πελάτες μας, ανεξαρτήτως με το τι θα συνεργαστούμε, ένα πρόγραμμα υγείας λόγω της κρίσης της οποίας διανύουμε, το οποίο το πρόγραμμα αυτό υγείας έχει συνεργασία με όλα τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα των Αθηνών και γενικά στην Ελλάδα και παρέχει διάφορα πακέτα. Έχω κάνει ένα συσκευαστήριο για μέλη, είναι νεοσύστατη εταιρεία με όλες τις προϋποθέσεις, με HASP, με όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζεται ένα προϊόν για να γίνει εξαγωγή. Αυτό που βρίσκεται? Βρίσκεται στην Δάφνη Ναυπακτίας και η προσπάθεια είναι να αναδείξουμε το μέλι της περιοχής μας, το κόκκινο έλατο και όλα και γενικότερα τα μέλη της Τηλοκαρνανίας που μέχρι τώρα βρίσκονται στην αφάνεια. Εδώ στην έκθεση συμμετέχετε για πρώτη φορά ή ερχόσαστε κάθε χρόνο? Έχω έρθει δεύτερη φορά που συμμετάσχω, αλλά πρώτη φορά σαν συσκευαστήριο. Πώς σας φαίνεται η κίνηση, είστε ικανοποιημένος από την κίνηση? Η κίνηση, εντάξει, είναι υποτονική βέβαια, σύμφωνα και με τις εποχές που ζούμε, γιατί είναι δύσκολες εποχές και η αγοραστική ικανότητα των ανθρώπων είναι πεσμένη. Σε σχέση με πέρυσι δηλαδή, είναι αρκετά πεσμένη. Φαίνεται, δηλαδή. Ωστόσο, η έκθεση είναι ένας τρόπος προβολής των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Σαν θεσμός είναι πάρα πολύ καλός. Και θα πρέπει να γίνεται, θα πρέπει να συνεχίζεται να γίνεται. Και ένας λόγος που βρίσκουμε εδώ είναι και αυτός. Μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Συνεχίζουμε. Την επιχείρηση την ξεκίνησε ο πεθερός μου, την έχουν οι κόρες του τώρα πια. Εγώ ως γαμπρός, στέφος, συνεχίζω. Έχουμε δύο παιδάκια, η μία κόρη, η άλλη είναι έγκυος, οπότε τώρα τρέχουμε τα αγόρια. Κάνουμε καινούργια προϊόντα, καπνιστό χταπόδι, πρώτη προβολή σήμερα στην έκθεση. Δεν έχει μείνει άνθρωπος που να μην του αρέσει. Και συνεχίζουμε παράλληλα αυγοτάραχο, παραδοσιακό αυγοτάραχο, καπνιστό αυγοτάραχο και ετοιμάζουμε κι άλλα. Πώς σας φάνηκε η έκθεση φέτος? Νομίζω ήταν λίγο καλύτερη από πέρσι. Λίγο καλύτερη από πέρσι. Σε επίπεδο κίνησης ή υποδομών? Και στα δύο. Και στα δύο. Αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τη δεύτερη χρονιά ήταν η καλύτερη μακράν. Αλλά πάντως ένας τέτοιος θεσμός πρέπει να εμπλουτιστεί. Να φέρνουμε κόσμο από παντού. Έχουμε δύο εργασίες αγροπλαστικής, ένα στον Πειραιά και ένα στη Λέρο, είναι η έδρα μας. Και τώρα δημιουργούμε μια βιοτεχνία μεγάλη στον Πειραιά, από τα Σαράτου και Δερβενακίων. Έχουμε ασχοληθεί εδώ και τρία χρόνια με εκθέσεις, στο Σύνταγμα, σε όλες τις θέσεις κατοικίας. Και φέτος θα παρευρεθούμε και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Τι προϊόντα παρασκευάζεται? Η Λέρο
Προσκευάζουμε γλυκά τσιλέρο, γλυκά του κουταλιού, αμυγδαλωτά, σουμάδες και εμπορευόμαστε το μέλι τσιλέρου θυμαρίσιο, πάρα πολύ καλό μέλι, παστά όπως κολλιό, γάβρο, σκουμπρί, σε φιλέτο, σε βάζα και πολύ καλά τυριά, κατσικίσια, στο μούσο, στο κρασί, στο λάδι. Έχουμε σουμάδες, σάλτσα από το ματάκι του Αυγούστου. Τα προϊόντα μας όλα είναι πολύ καλά. Πρώτη ποιοτικός. Φορά συμμετέχετε σε αυτή εδώ την έκθεση. Πρώτη φορά ήρθα. Ο κόσμος είχε μεγάλη ανταπόκριση. Είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Γνωρίσαμε και τον κόσμο του Μεσολογίου. Και ξέρω ότι θα ξανάρθω. Εμείς έχουμε χειροποίητα σαπουνάκια γλυκερίνη. Σαπουνάκια στο κατάστημά μας με είναι αναφυτικής βάσης, με αρωματάκια, εθέρια, να αυτό είναι δημοσιο δωράκι. Και βάσει ποιε ξεχωριστώ. Στην έκθεση συμμετέχετε πρώτη φορά ή ερχόσαστε κάθε χρόνο. Όχι, είναι πρώτη φορά. Πώς σας φάνηκε? Εγώ είμαι ικανοποιημένη. Θεωρείτε ότι είναι ένας καλός τρόπος προβολής των τοπικών επιχειρήσεων? Πιστεύω ναι. Και πρέπει να συνεχιστεί, φαντάζομαι. Βέβαια. Είναι γνωσίστατος τρίτος αγροτικός συνεταιρισμός Μεσολογίου. Ένα εγχείρημα 22 ατόμων που σαν βάση υπάρχει το ρύζι, ριζοκαλλιέργειας χρησιμοποιημένης βιολογικής απόδοσης και καλλιέργειας και απόδοσης. Πρόσφατα ο συνεταιρισμός πιστοποιήθηκε με Global. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι το Global, είναι παγκόσμια αναγνώριση της ποιότητας του προϊόντος του συνεταιρισμού. Και συμμετέχετε για πρώτη φορά εδώ στην έκθεση? Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που είναι. Μόνο στην πρώτη δεν είχαμε συμμετάσχει. Τις προηγούμενες χρονιές συμμετείχαμε σαν ονόματα, σαν επιχείρηση ξεχωριστή. Τώρα αυτή τη χρονιά συγχωνεύτηκαν όλοι στον συνεταιρισμό. Έχουν εξουσιοδοτήσει 3 άτομα να διαχειρίζονται το εμπορικό κομμάτι και τις πωλήσεις και γενικά οτιδήποτε συναλλαγή υπάρχει στον συνεταιρισμό, και οι υπόλοιποι ασχολούνται με την καλλιέργεια. Πώς σας φαίνεται η κίνηση? Ικανοποιητική. Είναι εξαιρετικός για τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν χρήματα να προβληθούν σε μεγάλα κανάλια ή σε μεγάλες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μεγάλα. Είναι εξαιρετικός ο τρόπος. Και πρέπει να συνεχιστεί, φαντάζομαι, σαν προσπάθεια. Θα πρέπει να συνεχιστεί και να προσθεθεί και περισσότερος κόπος και η αγωνία τους υπεύθυνους, ώστε να το βελτιώσουν. Θα πρέπει να προσθέσουμε και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σωτηράκη και να του δώσουμε τα εύσημα για, και κατ' επέκταση και το Δήμο Μεσολογείο για αυτή την προσπάθεια, και ευχόμαστε και η επόμενη δημοτική αρχή να το συνεχίσει και να το καλυτερεύσει ακόμα περισσότερο. Η επιχείρηση είναι το Blue Water Marine Store. Απευθύνεται σε ανθρώπους που ζητάνε και αγαπάνε τη θάλασσα. Μπορούν να βρουν τα πάντα στο κατάστημά μας ό,τι έχει να κάνει με την σκάφος και την ναυτιλία. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στην έκθεση ή ερχόσαστε κάθε χρόνο? Ουσιαστικά είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Πώς είδατε την κίνηση, ήταν ικανοποιητική ή όχι? Νομίζω είδα πιο πολύ κόσμο, αλλά γενικά λίγο αδιαφορία. Συγκρατημένη δηλαδή. Ακριβώς. Θεωρείτε όμως ότι είναι ένας καλός τρόπος προβολής των επιχειρήσεων μια έκθεση αυτή? Σαφώς και ναι. Ασχολούμαστε με θέρμανση, κλιματισμό, πυρόσβεση και εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικές. Εξαερισμό, υδραέριο κλπ. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε στην έκθεση ή ερχόσαστε κάθε χρόνο? Ερχόμαστε κάθε χρόνο και πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ καλό γεγονός για την περιοχή μας, διότι δίνεται η δυνατότητα και σε εμάς να προβάλλουμε κάποιες νέες λύσεις στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στον κόσμο να ενημερωθεί και να δει ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να κάνει εξοικονόμηση στην ενέργεια και στη θέρμανση και στον κλιματισμό και γενικότερα στην αφύγρανση, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Στην αναπέδεια θέρμανση, στις αντλίες θερμότητας, γενικά σε κάποια καινούργια συστήματα, όπως είναι η αναπέδεια θέρμανση χαμηλού προφίλ, που μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και πολύ χαμηλό κόστος σε ανακαινήσεις. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, το οποίο τώρα ενδιαφέρει και τον κόσμο. Επιχείρηση λέγεται Ξεκινάρ Δημήτρης. Είμαστε στο δίκτυο των μεταφυμάτων διαθερμικής. Είμαστε 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και ασχολούμαστε με εγκαταστάσεις κτηριακές,
σε ό,τι αφορά σε ενέργεια, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, ηλιακά, φωτοβολταϊκά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γενικότερα. Είναι δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε, αρκετά έχει πάρα πολύ κόσμο, υπάρχει ενδιαφέρον. Όλοι ενδιαφέρονται για εξοικονόμηση ενέργειας και πιστεύω θα την επόμενη εβδομάδα υπάρχει κίνηση.